Ζόπουλος από χθες που προσπαθεί ο άνθρωπος να κανονίσουμε ώρα και του είπα ότι θα τον αποδεσμεύσω 8, τελικά θα φύγει από σπίτι 8 και 5. Να τον καλημερίσω, απολογούμε, εγώ φταίω, αλλά πάντα ποτέ δεν είμαι στην ώρα μου, είναι η αλήθεια. Γεια σας κύριε Σιζόπουλε. Μη με μαλώσετε, καλύτερα. Δεν θα το αντέξω. Καλύτερα. Δεν μπορεί να μαλώσει μια τέτοια ωραία κοπέλα για όνομα του. Ευχαριστώ κύριε. Γεια σου πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα, Αριστίδη, καλημέρα στους καλεσμένους σας. Καταλαβαίνω ότι τέτοια ζητήματα πάντοτε, όταν τρέχει επικαιρότητα, υπάρχουν πάντοτε καθυστερήσεις, υπάρχουν τα πρόβλημα. Εντάξει, είναι λάθος προγραμματισμός δικός μου, το παίρνω πάνω μου. Για όνομα του Θεού. Κυρία Σιζόπουλε. Επειδή χθες είχαμε μια συζήτηση εδώ και είχαμε εκπροσώπους του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού και τέθηκε το θέμα των προτάσεων που πήρε το ΑΚΕΛ και στην Επιτροπή Εσωτερικών και στην Επιτροπή Νομικών για να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν ναι μεν το ένα την αστυνομία και τον ρόλο της αστυνομίας που είχε στις 5 του Μάρτη και το άλλο το θέμα που αφορά στο πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πολιτών για να μην εξαπατούνται από θαύματα, από διάφορες ιστορίες, από εράνους κτλ. Και λέχθηκε ότι και η ΕΔΕΚ ήταν αντίθετη σε αυτό. Θέλατε να πείτε την θέση της ΕΔΕΚ, κύριε Σιζόπουλε. Σας ακούω. Αναφορικά με το τι συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών, δεν το γνωρίζω γιατί δεν ήμουν παρόν. Ήμουν παρόν όμως στην Επιτροπή Εσωτερικών. Μάλιστα. Ακριβώς. Και όταν τέθηκε αυτό το θέμα για συζήτηση με τη μορφή του αυτεπάγγελτου, αυτό που ζητήθηκε ήταν να συζητηθεί ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ουσιαστικά προβλέπει ρυθμίσεις αναφορικά με την εξαγωγή των εράνων. Άρα λοιπόν και αυτό συμπεριλαμβάνεται μέσα στη συγκεκριμένη συζήτηση που θα γίνει. Εμείς αυτό που ρωτήσαμε, αφού θα γίνει που θα γίνει η συζήτηση όταν θα συζητάμε το νομοσχέδιο, ποιος ο λόγος να υπάρχει το αυτεπάγγελτο για να συζητηθεί το ταυτόχρονα. Extra, εννοείται. Ναι. Το ίδιο πράγμα θέλουμε. Θα μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εκεί αποσύρθηκε το αίτημα για την αυτεπάγγελτη και έκλεισε η υπόθεση. Λοιπόν, ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το ζήτημα λαμβάνει αυτές τις διαστάσεις και ποια είναι η σκοπιμότητα που κρύβεται πίσω. Δεν άρεσε στο ΑΚΕΛ αυτό που έγινε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα και μάλιστα είπε ότι ίσως ενδεχομένως θέλετε να κρύψετε κάτι, δεν θέλετε να συζητηθούν κάποια θέματα, όχι σε εσάς συγκεκριμένα στην ΕΔΕΚ, γενικότερα και στα υπόλοιπα. Όχι, γιατί κατηγορηθήκαμε και εμείς πριν. Ναι, μαζί με τους υπόλοιπους. Ναι. Ακριβώς. Αφού θα συζητηθεί το θέμα κατά τη διάρκεια του νομοσχεδίου, εγώ έθεσα ερώτημα. Ποιος ο λόγος να υπάρχει και αυτεπάγγελτο? Το αυτεπάγγελτο θα έχει λόγο και ρόλο εάν θα συζητούν κατά προτεραιότητα και όχι κατά τη διάρκεια της του νομοσχεδίου. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Έχει μια λογική. Αλλά να γράψω ένα θέμα για να συζητείτε ταυτόχρονα. Εσείς πιστεύετε και εσείς μπαίνετε στην ομάδα των κομμάτων που λένε ότι αυτό γίνεται από το ΑΚΕΛ επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και είναι ένας τρόπος να βγάζεις προς τα έξω θέματα και ένα πρόσωπο για να πάρεις ψήφους. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Ούτε μπορώ να αναλύσω τη σκοπιμότητα ή τους λόγους για τους οποίους το κάθε κόμμα ενδεχομένως προωθεί κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Ναι. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Και με βάση τον κανονισμό της Βουλής, είναι ξεκάθαρο. Όταν υπάρχει νομοσχέδιο υπό συζήτηση, δεν συζητούνται ούτε προτάσεις νόμου, ούτε οτιδήποτε το οποίο έχει σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ελάτε άρα, τώρα λίγο να. Ναι. Το λες την ώρα που θα συζητήσει. Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Μάλιστα. Ελάτε τώρα λίγο να μου πείτε. Όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο δεκαήμερο, κύριε Σιζόπουλε, εσάς σας έχουν γεννηθεί απορίες. Γνωρίζατε, ξέρατε τι συνέβαινε, έχετε ακούσει παλιές ιστορίες ενδεχομένως? Όχι, εμείς δεν γνωρίζαμε οτιδήποτε. Γι' αυτό και αν δείτε από την πρώτη στιγμή, επειδή αυτό το θέμα αντιλαμβάνομαι ότι προσλαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ναι. Είναι ένα θέμα με πάρα πολλές ψυχές, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε δύο επίπεδα. Το ένα το οποίο είναι ο τρόπος διαχείρισης από τις αρμόδιες αρχές, που στην μια περίπτωση είναι η Εκκλησία και στην άλλη περίπτωση είναι η Πολιτεία. Και το δεύτερο, θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί με τις δημόσιες δηλώσεις μας και τις προθέσεις μας. Γιατί βλέπουν το φως της δημοσιότητας έτσι ώστε να μην αποδυναμώνεται η αντικειμενική, η σωστή και πλήρης διερεύνηση αυτού του ζητήματος με την απόδοση των ευθυνών εκεί όπου ανήκουν χωρίς καλύπτεις. Ναι. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή από την πλευρά της ΕΔΕΚ είπαμε ότι όσον αφορά το εκκλησιαστικό κομμάτι αρμόδια είναι η Εκκλησία να το διαχειριστεί και να το προωθήσει.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες πτυχές, που μπορεί να είναι αστικές, μπορεί να είναι ποινικές ή οποιασδήποτε άλλες, θα πρέπει να οριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές να το διερευνήσουν σε βάθος και σε όλες τις δεδομένες το σύνδημα. Και χαιρετήσε με και την απόφαση του κ. Εισαγγελέα να ορίσει τους ποινικούς ανακριτές. Mm-hmm. Αυτό που σήμερα ευχόμαστε είναι όντως αυτή η διερεύνηση να είναι πλήρης, να είναι αντικειμενική και να είναι διαφανής. Και αν και εφόσον καταλήξει συγκεκριμένες ευθύνες, που πρέπει να υπάρχουν ευθύνες, τότε ακριβώς θα πρέπει να αποδοθούν. Μάλιστα. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα και πρώην κρατικοί αξιωματούχοι. Ναι. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό ποιο πρέπει να το εξετάσει, δηλαδή, από την στιγμή που λένε ότι είναι θρονική επίτροπη. Αυτό ποιο να το εξετάσει, ποιο είναι ο αρμόδιο να το εξετάσει. Το ζήτημα είναι ότι αν υπάρχουν αστικές ή ποινικές ευθύνες, θα πρέπει να το εξετάσουν οι ανακριτές. Να, για παράδειγμα, για τα πολιτικά τα πρόσωπα, επειδή αναφέρεστε στον κύριο Χρήστο Χρήστο, έτσι ξεκάθαρα. Δεν γνωρίζω πραγματικά, είναι απορία. Είναι μεμπτό να είναι θρονικός επίτροπος, δεν ξέρω. Είναι μεμπτό, είναι λάθος. Εγώ το θεωρώ ότι είναι θέμα διοντολογίας. Mm-hmm. Ότι οι πρόεδροι των κομμάτων και υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές για παράδειγμα, υπουργοί ή οποιοδήποτε άλλοι, πρέπει να αποφεύγουμε να είμαστε ενταγμένοι ή εμπλεκόμενοι με την καλή ή την κακή έννοια σε δεύτερη θέση. Συμφωνώ με τον πρόεδρο. Ναι, όχι, ρωτάω αν είναι σφάλμα, αν είναι λάθος το σωστό και το λάθος Κατερίνα, για τον καθένα. Ναι. Και εμένα, Κατερίνα, μου πρότεινα να είμαι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου και το αρνήθηκα. Και εδώ, εγώ θεωρώ ότι κακώς έγινε πρόταση, αν έγινε πρόταση, γιατί τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε δεν φαίνεται ο κύριος Χρήστος Επίτροπος. Πάντως ο ίδιος επιμένει, έτσι σας το είπα και χθες που μιλήσαμε, ο ίδιος επιμένει. Τώρα, δεν είναι το ίδιο για παράδειγμα με τον κύριο Χανίδη όμως, γιατί ο κύριος Χανίδης 5 Μαρτίου δεν ήταν ότι δεν ήθελε να πάει. Δεν πήγε, όπως μας είπε, γιατί ήταν στο εξωτερικό. Αν δεν ήταν στο εξωτερικό, ενδεχομένως να πήγαινε. Δεν είχε πρόβλημα. Εάν υπήρχε εμπλοκή, θα είχε εμπλοκή και θα είχε γι' αυτό τις συνέπειες. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χανίδης δεν είναι ούτε βουλευτής ούτε πρόεδρος κόμματος. Σήμερα, για παράδειγμα, που ενδεχομένως να υπάρχει σύσκεψη πάνω με την Θρονική Επιτροπή και θα είναι και ο κύριος Χανίδης και ο κύριος Χρήστου, θα κάνετε πρόβλημα, να σπέσει τον κύριο Χανίδη. Εμείς εδώ, Κατερίνα, έχουμε στη διάθεσή μας τη διοίκηση της Εκκλησίας τον Ιανουάριο του 2024. Για την Ιερά Μητρόπολη Δαμασού, ο κύριος Χρήστου δεν αναφέρεται μέσα να είναι θρονικός επίτροπος. Από εκεί και πέρα, ας το διερευνήσουν το θέμα και ας το λύσουν αυτοί που πρέπει. Ναι, αλλά λέτε και να είναι, δεν είναι σωστό. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι διοντολογικά δεν έπρεπε να ήταν. Από εκεί και πέρα όμως. Το γεγονός ότι ήταν και ο κύριος Μιχαηλίδης, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι θρονικός επίτροπος. Άρα λοιπόν, τι γύρευαν να είναι παρόντες για να καταμετρήσουν τα χρήματα τα οποία μετέφεραν εκεί, ποιοι κουλοφόροι. Μετακινήθηκε με έναν αυτοκίνητο το χρηματογυμώτιο που δεν είχε πινακίδες. Εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αν όντως υπήρχαν μέλη της αστυνομίας, αν δεν υπήρχαν, αν ήταν εν ώρα υπηρεσίας, αν ήταν εκτός ώρας υπηρεσίας. Αποσιωπά πολλά πράγματα η αστυνομία σε αυτή την πτυχή, κύριε Πρόεδρε. Αποσιωπά πολλά πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και για τις έρευνες τις οποίες διενεργεί τώρα η αστυνομία. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να υπάρχουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Οφείλω να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η αστυνομία με τις έρευνες της δεν μας έπεισε για το αξιόπιστον των ερευνών της και για τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε. Και μάλιστα μιλούμε για σοβαρές περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν είναι ώρα να τις αναφέρουμε, αλλά κάποια στιγμή θα αναφερθούν ονομαστικά. Mm-hmm. Ονομαστικά θα αναφερθούν αυτές τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς γι' αυτό ακριβώς θέλαμε τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, όχι από την αστυνομία μόνο. Και υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία είναι αυτή η οποία θα πάρει τις αποφάσεις της. Αλλά το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρακολουθήσαμε τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Χρήστου, που είχαν συνεχείς αντιφάσεις. Άλλα έλεγε στον ένα σταθμό, άλλα έλεγε στον άλλο σταθμό. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα στελέχη του ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή δεν τολμούν να βγουν στα μέσα ενημέρωσης και να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Γιατί άραγε. Τι θέλουν να κρύψουν. Αν είναι καθαροί, γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Ναι. Αλλά εμείς το τονίσαμε πάρα πολλές φορές. Ότι εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία χρειάζονται διερεύνηση. Και είναι και η αστυνομία ενήμερη για τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Γιατί δεν προχωρούμε. Γιατί θέλουν να τα συγκαλύψουν. Τι βρίσκονται πίσω από τη συγκάλυψη. Τι εξυπηρετεί αυτή τη συγκάλυψη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει άμεσα να απαντηθούν. Και δεν είναι μόνο το θέμα που αφορά την ψυχή της Εκκλησίας, είναι και η ψυχή της πολιτείας, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ σημαντική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 8 και 5 όπως σας υποσχέθηκα. Κύριε Σιζόπουλε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, το καταλαβαίνουμε όλοι, το γνωρίζουμε that's, πάρα that's. Πολύ καλά. Ξέρεις ότι και εγώ κάποτε πέρασα από τον δημοσιογραφικό χώρο. Έτσι, και μπορώ να καταλάβω. Αριστείτε τη χαμογελά, γιατί έτυχε και μια περίοδο να συνεργαστούμε και μαζί. Αλήθεια, ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ναι. Στα νέα. Κοίταξε. Στα νέα. Όταν ήταν φοιτητής ο πρόεδρος. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχές οι οποίες είναι άγνωστες. Εν πάση περιπτώσει. Όλα στο φως, κύριε Σιζόπουλε. Όλα στο φως. Να αποκαλύψονται σιγά-σιγά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.